Οι πυροσβέστες απομακρύνουν και τα τελευταία αντικείμενα από το ισόγειο της διόροφης κατοικίας στην οδό Βίζαντος 3 στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Η φωτιά που ξέσπασε στις 6 παρα 10 τα ξημερώματα έκανε την ηλικιωμένη γυναίκα και τους δύο γιους της που κατοικούσαν στο σπίτι να πεταχτούν έντρομοι από τα κρεβάτια τους. Κατοικήσιμο ήταν, από ό,τι ξέρουμε, 3 άτομα που μένανε, είναι ασφαλής, δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό. Γείτονες που είδαν τους καπνούς ειδοποίησαν την πυροσβεστική υπηρεσία, άνδρες της οποίας έσπευσαν στο σημείο. Σκόθηκα να πάω στην εκκλησία και είδα ότι είχε αυτοκίνητα πυροσβεστικά. Αυτό ήταν. Μετά έμαθα ότι πήρε ένα παλιό σπίτι φωτιά. 4 οχήματα με 9 πυροσβέστες ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες, προσπαθώντας να περιορίσουν τη φωτιά και να μην επεκταθεί σε γειτονικά σπίτια. Η διόροφη μονοκατοικία καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερός. Ξέσπασε φωτιά, μάλλον από θερμάστρα, γύρω στις 6 ώρα το πρωί. Επενέβη η υπηρεσία με 4 οχήματα και 9 άντρες. Η φωτιά τώρα είναι υπό πλήρη έλεγχο. Το σπίτι έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές. Εν τω μεταξύ, νεκρή εντοπίστηκε σήμερα το πρωί μια 50χρονη γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς στη μονοκατοικία όπου διέμενε, στην Ποτίδια Χαλκιδικής. Η πυροσβεστική κλείθηκε λίγο πριν από τις 9 και έφτασε στο σημείο με 3 οχήματα και 8 άνδρες ταυτόχρονα με το περιπολικό της αστυνομίας. Πυροσβέστες και αστυνομικοί εντόπισαν μαζί τη σωρό της γυναίκας.